Το τελευταίο χρονικό διάστημα σημειώνονται διαταραχές στις πτώσεις τάσης του ρεύματος στο ηλεκτροδοτικό δίκτυο. Πρόκειται όμως για μια προβλεπόμενη διαδικασία για λόγους προστασίας του δικτύου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην Κάμερα του Επιλογές ο Διευθυντής της ΔΕΔΙΕ, κ. Εμμανουηλίδης, και είναι κάτι που προβλέπεται στους διεθνείς κανονισμούς όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι γεγονός ότι έχουμε προβλέπονται, να το πούμε πιο απλά, για λόγους προστασίας του δικτύου, διαταραχές της τάσης, οι οποίες προέρχονται από ανοιγοκλεισίματα συγκεκριμένων διακοπτών που υπάρχουν στους υποσταθμούς 150-20.000 βολτ. Για λόγους προστασίας του δικτύου, όταν παραδείγματος χάρη πέσει ένας κεραυνός, όταν πέσει ένα πουλί επάνω στο δίκτυο, όταν ακουμπήσει ένα κλαδί δέντρου πάνω στο δίκτυο και γίνεται διαρροή προς γη, ανοίγει ο διακόπτης αυτός για λόγους προστασίας πάντοτε και στη συνέχεια ξανακλίνει. Αυτή η διακοπή είναι της τάξης του μισού δευτερολέπτου. Υπάρχει και διαδικασία, αν συνεχιστεί το πρόβλημα να υπάρχει, μπορεί να διαρκέσουν άλλες δύο διακοπές, τρίτη διάρκειας 5 δευτερολέπτου. Αυτές είναι οι λεγόμενες λειτουργίες που γίνονται στους διακόπτες ισχύως που ελέγχουν όλες τις κεντρικές γραμμές. Όπως σας προδιάγραψα, σας είπα, είναι προβλέψιμες, είναι στις προδιαγραφές ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν όχι μόνο η ελληνική εταιρεία ηλεκτρισμού, αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένας διεθνής κανονισμός που προβλέπει αυτές τις μικροδιακοπές για λόγους προστασίας του δικτύου. Μία από τις αιτίες που προκαλούν συχνά πρόβλημα στην πτώση τάσης του ρεύματος είναι και η κατάβρεξη του δικτύου με νερό από τους αγρότες, κάτι που γίνεται κατά τη διάρκεια του ποτίσματος. Και παρόλο που έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κάποιοι από αυτούς την αγνοούν, δημιουργώντας έτσι με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο να προκληθούν και μεγαλύτερα ατυχήματα. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα αυτό, που προέρχονται κυρίως από τους αγρότες που ποτίζουν και κυρίως σε αυτή την περίοδο. Η κατάβρεξη με το νερό ποτίσματος του δικτύου της ΔΕΗ απαγορεύεται. Οι αγρότες έχουν υπογράψει σύμβαση με την επιχείρηση ότι το νερό δεν θα φτάνει στο δίκτυο της επιχείρησης και μάλιστα είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα μακριά από τα δίκτυα. Απαγορεύεται λοιπόν να καταβρέχουν τα δίκτυα. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς δεν προσέχουν και φτιάχνουν αυτή την. Δηλαδή καταβρέχουν τα δίκτυα της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα, να γίνονται μικροδιακοπές, αυτές που προέγραψαμε πιο μπροστά. Και υπάρχει ένας εξίσου πολύ πιο μεγάλος κίνδυνος από αυτό, να γίνει επιστροφή του ρεύματος μέσω τη δέσμης του νερού στις εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου και μέχρι να σκοτωθεί και κάποιος άνθρωπος. Σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών ηλεκτρονικών μας συσκευών, η επιχείρηση έχει εκδώσει το αντίστοιχο φυλάδιο και τόνισε ότι η προστασία τους είναι ευθύνη των καταναλωτών και δεν αποζημιώνονται. Η επιχείρηση έχει εκδώσει ένα φυλάδιο, το οποίο σας το έχω δώσει, που αναφέρεται μέσα τι πρέπει να κάνουμε στα σπίτια μας για να προστατεύσουμε τις συσκευές και κυρίως, ας πούμε, θα έλεγα τις ηλεκτρονικές συσκευές. Πολλές φορές εμφανίζονται προβλήματα, τα οποία όμως, οι οποίες ζημιές, θα έλεγα όμως, δεν αποζημιώνονται από την επιχείρηση. Θα πρέπει να φροντίσει, προβλέπεται αυτό, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αυτός που κατασκεύασε την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, να βάλει τα μέσα προστασίας που προβλέπονται. Μπορεί να βάλει, παραδείγματος χάρη, αντικεραυνικά, μπορεί να βάλει συσκευές οι οποίες θα ελέγχουν την τάση, δεν θα επιτρέπουν να πηγαίνουν με χαμηλές ή υψηλές τάσεις στα δίκτυα. Στους υπολογιστές βάζουμε τα UPS για να έχουν συνεχή τροφοδότηση. Τελευταία, μπορεί να υπάρχουν και στο εμπόριο επίσης μπρίζες, μικρές μπρίζες, οι οποίες μπαίνουν επάνω στις συσκευές τις οικιακές των σπιτιών μας. Αυτά όμως να διευκρινίσουμε ότι είναι θέματα εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης και θα πρέπει να τα φροντίσει ο ιδιοκτήτης με τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη να τα τοποθετήσει για να προστατεύσει τις οικιακές του συσκευές. Οι διακοπές θα υπάρχουν αυτής της μορφής που περιγράψαμε, η προστασία όμως είναι θέμα του καταναλωτή.